Και έτσι όταν είπε στους μάγους να τον ενημερώσουν για την γέννηση του καινούργιου βασιλιά και εκείνη με την επέμβαση του αγγέλου επέστρεψε στην πατρία τους από άλλη οδό, διέταξε την σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ και των περιχώρων. Έτσι λοιπόν οι πρώτοι μάρτυρες που μαρτύρησαν για τον Χριστό ήταν τα αθώα νήπια της Βηθλεέμ, 14.000 στον αριθμό. Και μεταφερόμαστε στην οδό του μαρτυρίου, στο πρετόριο. Εδώ έγινε η μεγαλύτερη δίκη της ανθρωπότητας. Εδώ ο Πόντιος Πιλάτος διέταξε να μαστιγώσουν τον Ιησού με κόκκινη χλαμίδα. Εδώ φυλακίστηκε ο Ιησούς και ο Πιλάτος τον καταδίκασε στην έσχατη ποινή του θανάτου με σταύρωση. Θρηνώ και μιλάμε με τον μοναχό Παλάδιο. Θα δούμε όλο τον δρόμο που διέσχισε ο Ιησούς μέχρι να πάμε στο ναό που σταυρώθηκε, στο Γολγοθά. Βρισκόμαστε στην πέμπτη στάση της συγκεκριμένης οδού, από εδώ που την διήσχισε όλη ο Ιησούς Χριστός με τον Σταυρό στην πλάτη μέχρι να οδηγηθεί για τη Σταύρωσή Του. Σε αυτό εδώ το σημείο ένιωσε τα πρώτα συμπτώματα της κούρασής Του. Γονάτισε και έτσι όπως γονάτισε η παλάμη Του έφτασε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι το αποτύπωμα του Ιησού Χριστού λίγες ώρες πριν τη Σταύρωσή Του. Ακριβώς κάτω από την Αγία Τράπεζα που βλέπουμε υπάρχει η οποία τρύπα όπου στηρίχθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Και δεξιά και αριστερά της Αγίας Τραπέζας μπορούμε να δούμε το αυθεντικό βράχο του Γολγοθά. Στη δεξιά πλευρά ακόμα μπορούμε να δούμε ακριβώς τη σχισμή όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο. Όταν ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, ο βράχος σχίστηκε στα δύο, από την κορυφή μέχρι τη ρίζα του Γολγοθά. Εδώ βρισκόμαστε στο πρώτο προσκήνιο, μόλις ερχόμαστε στο νότο της Αναστάσεως, είναι Αγία Αποκαθήλωση. Είναι ακριβώς το μέρος όπου ακουμπήσανε το σώμα του Χριστού, όπως ήταν το εβραϊκό έθιμο εκείνη την εποχή, το μοιρώσανε, το τυλίξανε με το σουδάρι, όπως ήταν το εβραϊκό έθιμο εκείνη της εποχής, καθαρίζουν το σώμα του και από εδώ μετά το μεταφέρανε στον Πανάγιο Τάφο για να το ενταφιάσουνε. Πραγματικά νιώθει δέος κάποιος ερχόμενος εδώ στον Πανάγιο Τάφο και βλέποντας αυτές εδώ τις μαγικές εικόνες όταν τις συνδέεις με όλα αυτά που έχεις διαβάσει για τον Κύριο. Το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου διαιρείται σε δύο δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο είναι το δωμάτιο του Αγγέλου ή του Αγίου Λίθου ονομάζεται, διότι ακριβώς βλέπετε υπάρχει ένα κομμάτι από το λίθο όπως φραγίσαν την είσοδο του Παναγίου Τάφου. Και ακριβώς το δεύτερο δωμάτιο που θα μπούμε μέσα είναι ακριβώς ο Πανάγιος Τάφος, το μέρος όπου ενταφιάσαν το σώμα του Χριστού. Μάλιστα. Εδώ μπορούν να μπουν οι πάντες. Οι πάντες, όλοι οι χριστιανοί που έρχονται στους Αγίους Τόπους μπορούν να εισέλθουν στον Πανάγιο Τάφο και να λάβουν τη χάρη του Πανάγιου Τάφου. Κάτω από το μάρμορο, γύρω στο 1,5 μέτρο, είναι ο αυθεντικός βράχος όπου ενταφιάσαν το σώμα του Χριστού. Μάλιστα. Εδώ εισέρχεται και ο Πατριάρχης το Μέγα Σάββατο, γονατίζει ακριβώς μπροστά στον Πανάγιο Τάφο που βρισκόμαστε, προσεύχεται και λαμβάνει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο και μετά το μεταδίνει σε όλους τους προσκυνητές που βρίσκονται αναγύρω του Ναού της Αναστάσεως και εκτός του Ναού. Από αυτή τη στιγμή φαντάζομαι που δίνεται το Άγιο Φως, το οποίο μετά έρχεται με αεροπλάνο στην Ελλάδα. Με τη μέση αρχηγού κράτους. Βεβαίως. Το υποδεχόμαστε. Σε ρώταγα και πριν, Χάρη, αλλά θέλω έτσι να μου επαναλάβεις ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο συγκινητική και συγκλονιστική στιγμή αυτού του οδηπορικού που έκανες. Γιατί περπάτησε σε όλα τα μέρη που περπάτησε ο Ιησούς Χριστός. Δύο ήταν αυτά που μου έκαναν έτσι τρομερή εντύπωση και πραγματικά νιώθεις τη συγκίνηση. Το σημείο
που ακολουθεί όλη αυτή την πορεία της Σταύρωσης που γονατίζει το αποτύπωμα πάνω στον... Από την κόπωση και πιάνεται, από την κόπωση και όταν μπαίνεις μέσα στον Πανάγιο Τάφο, που εκεί πραγματικά συνδέεις όλες αυτές τις εικόνες, αυτά που έχεις διαβάσει και αυτά που έχεις δει σε μίνι σειρές που έχουμε δει κατά καιρούς, και συνδέεις όλες αυτές τις εικόνες με αυτό που βλέπεις ο ίδιος και μπορείς πλέον να κρίνεις. Το να πάει κάποιος τουριστικά, δηλαδή εσύ είχες και την καθοδήγηση και την αρρωγή του Πατριαρχείου. Το να πας έτσι τουριστικά και να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά τα μέρη είναι εφικτό, δηλαδή να μπεις στον Πανάγιο Τάφο όπως μπήκες εσύ. Είναι εφικτό μόνο αν έχεις δίπλα σου κάποιον ηγούμενο και να έχεις και κάποιον ξεναγό. Είναι τόσα πολλά αυτά που βλέπεις εκεί που γι' αυτό πάνε και γκρουπ. Που βέβαια είναι και πιο οικονομικά πηγαίνοντας με ένα γκρουπ. Αλλιώς είναι ένα ταξίδι ακριβώς σε γενικές γραμμές. Τι να πω, Χάρη, μας έκανες μεγάλο δώρο. Θέλω να σας προσκαλέσω σε πασχαλινό τραπέζι.